τώρα η εκπομπή Profile με τη Σάσα Αποστολοπούλου και τους καλεσμένους της. Αγαπητοί τηλεθεατές του Άστρα, καλησπέρα σας. Τρίτη, 25 Απριλίου και παρακολουθείτε την εκπομπή Profile. Σημερινή μας καλεσμένη είναι η κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, δικηγόρος και η υποψήφια βουλευτής με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Μαγνησίας. Καλησπέρα κυρία Χρυσοβελώνη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Προοδευτική Συμμαχία, γιατί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διευρυνθεί. Έχει εξελιχθεί, έχει μεγαλώσει. Γι' αυτό είστε εδώ, για να μας δίνετε όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστώ για το, ταξίδι που κάνατε από την πόλη του Βόλου να έρθετε στο στούντιο της Λάρισας. Άλλωστε, όταν ήμουν παλιά υποψήφια περιφερειάρχης και μετά εξελέγγυος περιφερειακής σύμβουλος και επικεφαλής παράταξης, τότε η Θεσσαλία η γη μας, έρχομουν πάρα πολύ συχνά στη Λάρισα και γενικά είχα πάει σε όλη τη Θεσσαλία και πολλές φορές είχα επισκεφθεί και άλλη φορά εδώ πέρα το στούντιο, άρα είναι ένας γνώριμος χώρος για μένα. Είστε μία έμπειρη πολιτικός, κυρία Χρυσοβελώνη, καθώς έχοντας έτσι διαβάσει λίγο το ιστορικό και το βιογραφικό σας, έχω δει ότι έχετε διατελέσει την περίοδο του Φεβρουαρίου 2016 μέχρι τον Νοέμβριο του 2016 επί Πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα, υφυπουργός υποδομών, μεταφορών και δικτύων. Σωστά. Και την περίοδο από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι και τον Ιούλιο του 2019 ως υφυπουργός εσωτερικών. Νομίζω ότι η πείρα σας και όπως είπα και πριν, η εμπειρία σας ως πολιτικός είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τα θέματα που θα συζητήσουμε, γιατί τα ξέρετε από μέσα που λέει και ο λαός τα πράγματα. Ναι. Και να πω ότι η αρχή δεν ήταν βέβαια στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η αρχή ήταν στην αυτοδιοίκηση. Ήμουνα καταρχήν υποψήφια νομαρχιακή σύμβουλος το 2000, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν περάσει και τα χρόνια πλέον τώρα. Είναι και πολλά και αυτά που έχετε νομαρχιακή να μας πείτε. Ναι. Μετά ήμουνα υποψήφια βουλευτής και εξελέγινα με τους ανεξάρτητους Έλληνες το 2012, για πρώτη φορά το Μάιο του 2012. Ακολούθησαν επαναληπτικές εκλογές τον Ιούνιο πάλι του 2012, ήμουν βουλευτής μέχρι το τέλος 31 Δεκεμβρίου του 2014. Μετά ανέλαβα ως εκπρόσωπος τύπου στους Ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί προέρχομαι από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, όπως ξέρετε. Ναι, ναι. Οι οποίοι και σχημάτισαν κυβέρνηση το 2015 με το ΣΥΡΙΖΑ, μια πολύ ωραία κυβέρνηση, η οποία ήταν και πολύ αποτελεσματική βεβαίως. Και από εκεί και πέρα διατέλεσα υφυπουργός μεταφορών, υποδομών μεταφορών και δικτύων το 2016. Ήταν τεράστια τιμή για μένα, γιατί δεν ήμουν βουλευτής, ήμουν εξωκοινοβουλευτική υπουργός, υφυπουργός, και παρά τα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας με επέλεξε, όπως μου έκανε και για δεύτερη φορά την τιμή να είμαι υφυπουργός εσωτερικών με αρμοδιότητα τα θέματα της ισότητας. Και είμαι πραγματικά πολύ περήφανη να πω ότι επί της δικής μου θητείας ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο που αφορά στα θέματα της ισότητας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό βίο, που φέρει την υπογραφή μου. Φέρει την υπογραφή, βεβαίως, ψηφίστηκε επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και είμαι πολύ περήφανη, γιατί για να φτάσουμε στο σημείο να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο, κάναμε πολλές συζητήσεις με γυναικείες οργανώσεις, με τους εκπροσώπους ισότητας όλων των κομμάτων, και η πλειοψηφία την οποία είχαμε πετύχει ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και παράλληλα είχα και την αρμοδιότητα των ληξιαρχείων και των δημοτολογίων. Επίσης, διατέλεσα πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας με πρόταση του πρώην Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του Χρήστου του Σπίρτζη, με τον οποίο είχα μια εξαιρετική συνεργασία. Μετά πάλι υποψήφια στις εκλογές του 19, όπου πραγματικά κατέγραψα ένα πολύ θεωρώ μια έτσι αρκετά μεγάλο αριθμό ψήφων, ήταν 9.600 περίπου. Και πραγματικά αυτό με ευχαρίστησε, γιατί αν θέλετε ήμουν μόλις είχα εισέλθει στο συγκεκριμένο χώρο, στον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, που μετά μεταξελίχθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και τώρα πάλι είμαι υποψήφια, πάλι μου έκανε την τιμή ο Αλέξης Τσίπρας να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο
το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης. Είναι ένα ωραίο ψηφοδέλτιο στη Μαγνησία. Εγώ να σας ευχηθώ από την αρχή της εκπομπής καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Θα μας πείτε λίγο τα σχέδιά σας, αλλά είστε ένα άτομο που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, όχι μόνο και πολιτική, αλλά και κοινωνική, καθώς διαβάζοντας το βιογραφικό σας, είδα ότι ήσασταν και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Ναι, και επαγγελματική εμπειρία. Και επαγγελματική εμπειρία. Που χρόνο συμπληρώνω 38 χρόνια μάχημης δικηγορίας. Βέβαια. Μάχημης, δηλαδή. Και πάλι το θεωρώ ότι είναι σημαντικό κάθε φορά που δεν ήμουν σε μια θέση ευθύνης, πάντα γύρισα στο επάγγελμά μου και συνέχιζα κανονικά σαν να μην είχε περάσει ώρα από την ημέρα που είχα απομακρυνθεί. Βέβαια, εντάξει, για να τα κάνω όλα αυτά και να μπορώ να ασχολούμαι και με την πολιτική έτσι τόσο ενεργά και ταυτόχρονα να μπορώ γρήγορα να επιστρέφω και στη δουλειά μου, αυτό το οφείλω στο γεγονός ότι έχω τα δύο από τα τρία μου παιδιά είναι δικηγόροι και είναι στο γραφείο μαζί μου και με τον δικό τους τον τρόπο στηρίζουν και αυτή την προσπάθεια, γιατί κάθονται στο πόδι μου όταν εγώ είμαι μακριά από το γραφείο. Άρα και πολύτεκνη μητέρα δηλαδή, έτσι. Ναι. Τρίτεκνη μητέρα. Τρίτεκνη που πλέον οι τρίτεκνοι θέλουν να εξομοιωθούν σε πολλά πράγματα με τους πολίτες. Μα είναι και πολύ σωστά. Σημαντικό βέβαια. Θα πούμε λοιπόν ότι είμαι τρίτεκνη μητέρα και πολύτεκνη γιαγιά. Αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Και αυτό επίσης είναι μια πολύ, έτσι, θεωρώ μια μεγάλη ευτυχία και αυτό για μένα. Είναι μεγάλος σταθμός της ζωής μας αυτό. Πολύ μεγάλος σταθμός. Είναι πολύ μεγάλος σταθμός, πολύ, ναι. Και νομίζω ότι όλα αυτά, έτσι, δίνουν ένα μεγαλύτερο νόημα στη ζωή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είμαστε... Γιατί για να είσαι επιτυχημένη πολιτικός, πρέπει ο πολιτικός να είναι μέσα στην κοινωνία και να μετέχει σε όλα. Βέβαια. Ενεργά. Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το κάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ και ακούγοντας όλα αυτά, βλέπω μια γυναίκα που είναι πραγματικά μέσα σε οικογένεια, μέσα σε επάγγελμα, μέσα στην πολιτική. Και βεβαίως με ένα σύζυγο που επίσης με στηρίζει, στηρίζει σε όλα μου τα βήματα. Γιατί επίσης και αυτό, αν δεν υπήρχε εκείνος να με στηρίζει, αλλά και να με συμβουλεύει, δεν θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Θα ακούσουμε και παρακάτω μερικά πράγματα και για την οικογένεια. Ναι, αλλά βεβαίως. Τώρα βρισκόμαστε έτσι, μπαίνουμε λίγο στη τελική ευθεία να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τον όρο. Πολύ κοντά στις εκλογές, πλέον. Βεβαίως. Και μια πολιτικός με τη δική σας έτσι εμπειρία. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για το τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές και γιατί είναι τόσο σημαντικές αυτές οι εκλογές που περιμένουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Το διακύβευμα κάθε εκλογής είναι να προκύψει καταρχήν μια κυβέρνηση. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, το διακύβευμα είναι να προκύψει η κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα. Θεωρώ ότι είναι επιτακτικό να πάψει να υπάρχει η παρούσα κυβέρνηση, να πάψει να υπάρχει στην Ελλάδα το καθεστώς της αλαζονίας, το καθεστώς της αδιαφορίας και το καθεστώς του ενδιαφέροντος αποκλειστικά για τους λίγους και της έλλειψης κάθε ενδιαφέροντος για τους πολλούς. Ξέρετε, εγώ παρομοιάζω λιγάκι την ελληνική κοινωνία σαν μια πυραμίδα. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, αντί να ξεκινήσει από τη βάση της πυραμίδας, που είναι η πολλή, και να προχωρήσει προς τα πάνω, κάνει το εντελώς αντίθετο. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Αυτή η οπτική, ο κόσμος έχει κουραστεί, ο κόσμος υποφέρει, ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να βγάλει το 15ήμερο, πόσο το μήνα ελάχιστοι πλέον μπορούν να τον κάνουν και να τον αντιμετωπίσουν. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση και να μπει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ως βασική στόχευσή της τους πολλούς, όχι τους λίγους, τους ανθρώπους της καθημερινότητας, που είναι και το κομμάτι, αν θέλετε, που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ, και να αρχίσει να εφαρμόζει πολιτικές ουσιαστικές, όπως για παράδειγμα είναι η αύξηση του μισθού, του βασικού μισθού, στα 800 ευρώ, όπως είναι η μείωση των τιμών, γιατί οι τιμές έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Επίσης, η ρύθμιση των χρόνων, να δοθούν στους πολίτες η δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Βλέπετε, οι πολίτες έχουν τεράστια χρέη
στο δημόσιο, τα οποία δημιουργήθηκαν από την κρίση και επιδεινώθηκε η κατάσταση ακόμα περισσότερο με τον COVID, τα οποία δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει στο κομμάτι αυτό των χρεών? Μια γερή συσάχθεια περικοπή και ρύθμιση σε πολλές δόσεις με χαμηλή τοκοφορία, έτσι ώστε και το κράτος να εισπράξει, αλλά και οι πολίτες να μπορέσουν να είναι συνεπείς. Γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να χρωστάει. Ο Έλληνας, οι Έλληνες είμαστε έτοιμος λαός. Και περήφανος λαός. Και επίσης να μπει και ένας φραγμός επιτέλους σε αυτό το πάρτι, την αλεξάνδρητη κατάσταση που υπάρχει με τις τράπεζες. Βλέπετε ότι οι τράπεζες και κυρίως τα funds πιέζουν τους πολίτες. Αυτή η κυβέρνηση, αυτό που την ενδιαφέρει είναι η ευημερία των τραπεζών και όχι η ευημερία των πολιτών. Και αυτό βεβαίως πρέπει να αλλάξει. Και γι' αυτό εμείς ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταθέσαμε και την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για την προστασία της αγροτικής γης, για την προστασία της επαγγελματικής στέγης. Δείχνουμε με κάθε τρόπο ότι για μας η μέρημνα και η στόχευση είναι οι πολίτες της καθημερινότητας. Και ασφαλέστατα και η μεσαία τάξη, να σας θυμίσω ότι στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι εμείς λιανίσαμε, ισοπεδώσαμε τη μεσαία τάξη. Για σκεφτείτε τώρα σε τι κατάσταση έχει περιέλθει η μεσαία τάξη από τις πολιτικές της παρούσας κυβέρνησης. Δηλαδή, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ανατρέψουμε αυτό που ισχύει σήμερα. Τι ισχύει? Οι φτωχοί έχουν γίνει φτωχότεροι, η μεσαία τάξη έχει φτωχοποιηθεί και οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Όλο αυτό που μου απαντήσατε στο ερώτημα που σας έθεσα, θα ήθελα λιγάκι να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο και για τον νομό σας. Για τον νομό Παγνήσιας, τι διακυβεύεται για αυτές τις εκλογές και τι είναι σημαντικό για τη Μαγνησία? Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτές τις εκλογές και στον νομό Μαγνησίας διακυβεύεται τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Είναι ακριβώς αυτά. Δεν αλλάζει κάτι. Βέβαια, εδώ στον νομό Μαγνησίας έχουμε και το κομμάτι ότι είναι ένας νομός όπου υπάρχουν αγρότες, υπάρχουν κτηνοτρόφοι και επίσης στο νομό Μαγνησίας υπάγεται πλέον και τα νησιά μας. Είναι ευλογημένος νομός, έτσι. Είναι ένας ευλογημένος νομός, όπου τα νησιά, δυστυχώς επειδή έχω επισκεφτεί τα νησιά και πριν από λίγες μέρες πάλι ήμουνα στη Σκόπελο, νιώθουν οι νησιώτες μας ότι είναι καταλελειμμένοι στο έλεος του Θεού. Ποια σχέδια έτσι υπάρχουν από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάπτυξη της Μαγνησίας? Να πω το εξής. Καταρχήν, στο κομμάτι της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, να πούμε εκεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα το ουσιαστικό. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν πληγεί πάρα πολύ. Έχουν πληγεί πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης, της οικονομικής. Επλήγησαν πάρα πολύ με τον COVID και στη συνέχεια επλήγησαν πάρα πολύ, αν θέλετε, ακολούθησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάτι το οποίο υπήρχαν πάρα πολλές αδεξιότητες, πάρα πολλές δυσκολίες και στην διακίνηση των προϊόντων. Συρρυκνώθηκε πάρα πολύ η αγορά στον τομέα της εκμετάλλευσης. Θυμάστε ότι εμείς είχαμε και δοσοληψίες και αλλαγές και με τη Ρωσία όλα αυτά τα πράγματα σταματήσει. Βλέπετε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως και στο κομμάτι το ειρηνευτικό, της ειρήνευσης των σχέσεων. Αντίθετα, η κυβέρνηση οξύνει τα πράγματα και τα πνεύματα. Στο κομμάτι των νησιών, και γι' αυτό έχουμε πει, γι' αυτό αγγίζει και τη Μαγνησία βεβαίως, γιατί η Μαγνησία και αγρότες έχει και κτηνοτρόφους, έχει και συνεταιρισμούς, οι οποίοι εκ των οποίων ο συνεταιρισμός, ο αγροτικός συνεταιρισμός της Ζαγοράς, τον οποίο είχα επισκεφθεί χθες, για παράδειγμα. Ένας φημισμένος συνεταιρισμός. Είναι συνεταιρισμός φημισμένος. Αλλά και αυτοί πλέον, από τις λανθασμένες πολιτικές της κυβέρνησης, αντιμετωπίζουν και αυτοί προβλήματα. Δεν λέω ότι είναι οικονομικά, στέκονται πάρα πολύ καλά. Αλλά η αύξηση του κόστους ενέργειας, η αύξηση του ρεύματος, η αύξηση στο πετρέλαιο, όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες στους αγρότες να παράξουν
στους κτηνοτρόφους επίσης και κατ' επέκταση και στους συνεταιρισμούς να μπορέσουν να λειτουργήσουν με άνεση. Και βεβαίως μία στόχευση είναι η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, έτσι. Αυτό είναι υπόσχεση. Εμείς γι' αυτό δίνουμε το βήμα σε υποψηφίους όλων των παρατάξεων, όπως λέμε, για να μπορέσουν να αναφέρουν το πρόγραμμα της παράταξης, να ακούει ο τηλεθεατής μας. Ναι. Μιας και μιλήσαμε και για τα νησιά μας, και επίσης λέμε το εξής εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να δώσουμε μία πολύ μεγάλη προσοχή στις περιοχές εκείνες, οι οποίες είναι ορεινές, οι οποίες είναι δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές και στις περιοχές τις νησιωτικές. Καλή ώρα, ας πούμε, η Ζαγορά, χθες λέγαμε πάλι το γιατί είναι πρόσφατη η επίσκεψη και το λέω, λέγανε το εξής, ότι για να κατεβάσουν τα μήλα με τα λεωφορεία του αγροτικού συνεταιρισμού στο Βόλο, καταλαβαίνετε ότι και καύσιμα θα καύσουν και επίσης πάρα πολύ ώρα θα κάνουν. Προσωπικό θα χρησιμοποιήσουν. Δεν είναι το ίδιο με κάποιον ο οποίος είναι στον κάμπο και ακολουθεί την ευθεία οδό. Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι των νησιών, και εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, επισκεπτόμενοι τα νησιά των Βορείων Σποράδων, βλέπετε, ας πούμε, στο κομμάτι των σχολείων, όπου δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό, υπάρχει ελλειπές, το προσωπικό δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Επισκέφθηκα το Κέντρο Υγείας Αγοράς, και πραγματικά έφρυξα, διότι στεγάζεται σε ένα κτίριο το οποίο είναι έτοιμο να πέσει, όπου υπάρχει μία μόνιμη γιατρός. Αυτά λοιπόν πρέπει να πάψουν να συμβαίνουν. Πρέπει να υπάρξουν προσλήψεις από γιατρούς, μόνιμους, πρέπει να υπάρξουν προσλήψεις από δασκάλους, έτσι ώστε και τα νησιά μας, και το ίδιο μιλάω και για τις ορεινές περιοχές, και το ίδιο μιλάω και για τα χωριά, γιατί υπάρχουν χωριά που δεν έχουν καθόλου σχολείο. Λοιπόν, έτσι ώστε και οι γονείς να αισθάνονται ασφάλεια ότι τα παιδιά τους θα πάνε στο σχολείο, αλλά και από την άλλη πλευρά να μην ερημώνουν τα χωριά. Πώς θα κρατήσουμε τον κόσμο στα χωριά και στα νησιά όταν δεν υπάρχει η αντίστοιχη πρόνοια και μέρημνα. Άρα παίρνετε πολύ ενεργά θέση, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, στο θέμα της ανάπτυξης του νομού Μαγνησίας, έτσι. Της ανάπτυξης του νομού Μαγνησίας, ο οποίος είναι ένας νομός με ιδιαιτερότητες και επίσης να πω και με, πώς να το πω, ποικιλόμορφος να το πούμε έτσι. Είναι ποικιλόμορφος γιατί νομός, διαθέτει θάλασσα, διαθέτει βουνό, διαθέτει τα νησιά που περιγράψατε. Και εμένα αυτό που πραγματικά με λυπεί πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι όταν επισκέφτομαι τα χωριά του νομού Μαγνησίας, βλέπω ότι είναι χωριά γυρασμένα με λίγους κατοίκους που δεν έχουν ζωή, που οι νέοι φεύγουν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Κάτι άλλο, ας πούμε, για το Βόλο. Ο Βόλος είχε μία βιομηχανική περιοχή, η οποία ήταν κρατεά, δηλαδή ανθούσα. Πρέπει να ξαναδοθεί ζωή στη βιομηχανική περιοχή. Να δοθεί ζωή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να δοθεί ζωή σε μικρές σχήματα να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αυτό είναι απαραίτητο να συμβεί. Βεβαίως, έτσι κι αλλιώς ο εμπορικός κόσμος είναι ο κορμός της οικονομίας. Είναι ο κορμός της οικονομίας. Πάρα πολλές φορές, ναι. Και να μην κοιτάμε και εστιάζουμε πώς θα καταστήσουμε μια μονάδα LNG, για την οποία προσωπικά ευθύς εξ αρχής, τόσο εγώ, όσο και ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γενικότερο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είμαστε απολύτως κάθετοι και απολύτως αντίθετοι. Γιατί θεωρούμε ότι είναι απολύτως επικίνδυνο και για το Βόλο, είναι απολύτως επικίνδυνο για τους κατοίκους και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει το συγκεκριμένο θέμα να συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έφερε το αίτημα η πλευρά του κυρίου Αποστολάκη, της πλειοψηφίας τέλος πάντων, ο οποίος κύριος Αποστολάκης έφερε το θέμα να συζητηθεί και είναι προς τιμήν της Δημοτικής Ομάδας που το έφερε. Έγιναν δύο προσπάθειες να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έγινε και τώρα είναι τη Δευτέρα. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρχει κόσμος, φορείς, επιστημονικοί σύλλογοι που θα παραστούν και θα εκφράσουν τις απόψεις τους.
Εγώ εύχομαι να γίνει το καλύτερο για την περιοχή του Βόλου και για τους κατοίκους. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση, ακούγοντας να μου περιγράφετε όλο αυτό το πρόγραμμα και όλες αυτές τις σκέψεις σας για την αξιοποίηση και για την ανάπτυξη του νομού Μαγνησίας. Όλους αυτούς τους πολίτες του νομού, τις αγρότησες, τους αγρότες, τους νησιώτες, όλους αυτούς, πώς εσείς σκέφτεστε να στρέψετε το ενδιαφέρον τους εν ώψη των εκλογών στο να στηρίξουν την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε να δείτε, για μένα είναι πάρα πολύ βασικό και γι' αυτό εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ακολουθούμε και αν θέλετε ένα διαφορετικό τρόπο προεκλογικής καμπάνιας. Δηλαδή, πάμε εμείς κοντά στον κόσμο. Δηλαδή, δεν συγκεντρώνουμε έναν κόσμο σε ένα καφενείο, λέμε 5 κουβέντες και γεια σας. Επισκεφτόμαστε τη γειτονιά, ας πούμε, μια γειτονιά, ένα χωριό. Λέμε στους κατοίκους να μιλήσουν εκείνοι πρώτοι, να μας πούν ποια είναι τα προβλήματά τους, να τους λύσουμε τις απορίες, γιατί ξέρετε ότι ο κόσμος, αν θέλετε και λόγω των τηλεοράσεων, και αναφέρομαι στις τηλεοράσεις πανελλαδικής εμβέλειας, οι οποίες οι περισσότερες είναι φίλες προσκύμενες στην παρούσα κυβέρνηση, η οποία και τις χρηματοδοτεί σε βάρος των μικρών περιφερειακών καναλιών, θα έλεγα. Λοιπόν, ακούν τηλεόραση και έχουν εσφαλμένη άποψη για πάρα πολλά θέματα. Αυτά λοιπόν πρέπει και να τους τα ξεδιαλύνουμε, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις τους, να δεχθούμε την κριτική τους και να γίνει ένας διάλογος, γιατί μόνο έτσι ο πολίτης θα μπορέσει να καταλάβει. Διαζώσεις δηλαδή, προσπαθείτε να δώσετε όλες τις πληροφορίες αυτές. Θέλω να σας πω ότι οι πολίτες, επειδή κάποια πράγματα τα ζουν στο πετσί τους και στην καθημερινότητά τους, δεν χρειάζεται να τους πει κάτι τηλεόραση, είναι ήδη δυσαρεστημένοι. Είναι πολύ δυσαρεστημένοι με την κατάσταση όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνουν δηλαδή το πόσο λάθος ήταν οι πολιτικές αυτής της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν με απλά επιχειρήματα για ποιο λόγο η μόνη λύση αυτή τη στιγμή είναι μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα. Διότι εμείς από τη δική μας την πλευρά έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι απολύτως εφαρμόσιμο από την αρχή της νέας διακυβέρνησης, το οποίο είναι απολύτως κοστολογημένο, αλλά και γιατί νομίζω ότι κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση δώσαμε σαφή δείγματα γραφής για το με πόσο έντιμο τρόπο χειριστήκαμε τα χρήματα του ελληνικού λαού, παρά το γεγονός ότι παραλάβαμε μια χώρα με άδεια ασφαλιστικά ταμεία, μια χώρα που ήταν μέσα στα μνημόνια, που κατορθώσαμε, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 και είχαμε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα παραγωγικού έργου για αυτή τη διακυβέρνηση που ήταν από τον Αύγουστο του 2018 μέχρι τον Μάιο του 2019. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι κάναμε σημαντικά πράγματα. Σίγουρα κάναμε και λάθη. Και όπως πολύ σωστά λέει ο Αλέξης Τσίπρας, όποιος επιχειρεί κάνει και λάθη. Όμως ξέρουμε ποια είναι τα λάθη μας, ξέρουμε και τα αναγνωρίζουμε. Άρα, έχοντας την εμπειρία της προηγουμένης διακυβέρνησης, έχοντας πάρει το μάθημά μας από τα λάθη που είχαμε κάνει, νομίζω τώρα ότι είμαστε πιο όριμοι από κάθε άλλη φορά για να αναλάβουμε τα ίνια της διακυβέρνησης της χώρας. Σε αυτό το σημείο, κυρία Χρυσοβελόνη, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο μαζί σας. Στορισμένος. Είδη υγιεινής πλακάκια. Από το 1968 υλοποιούμε περίτεχνες κατασκευές που αναβαθμίζουν κάθε χώρο. Μελετάμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Σχεδιάζουμε και σας παρουσιάζουμε το μπάνιο που επιθυμείτε πριν κατασκευαστεί. Στορισμένος. Πλακάκια για μπάνιο, δάπεδο, εξωτερικούς χώρους, πισίνες, επαγγελματικούς χώρους. Από τις πιο επώνυμες και ποιοτικές εταιρείες του χώρου. Στορισμένος. 55 χρόνια. Τα καλύτερα του κόσμου στις καλύτερες τιμές. Σχεδιάζουμε πρωτοποριακά προϊόντα φροντίδας. Καινοτομούμε γιατί μπορούμε. Μουσική.
μέλλον για όλους. Πανίδης Medical. Είσαι γυναίκα, τα θέλεις όλα και μπορείς να τα έχεις. Αρώματα Ροδοσταλής. 800 προϊόντα ομορφιάς, 700 brands. Ροδοσταλής. FMS and Energy. Family Metal Scrap. FMS and Energy. Family Metal Scrap. Η εταιρεία Κλίμης με έδρα τη Λάρισα εδώ και 2 δεκαετίες προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικά με μετακομίσεις και μεταφορές, καλύπτοντας ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Αναλαμβάνουμε όλες τις υπηρεσίες που αφορούν στη μετακόμιση του σπιτιού σας, τη μεταφορά εμπορευμάτων ή της οικοσκευής, τη συσκευασία και την αποθήκευση του οικιακού ή του επαγγελματικού σας εξοπλισμού. Κάθε μετακόμιση ή μεταφορά αποτελεί και μια διαφορετική περίπτωση. Εμπιστευτείτε τη μετακόμισή σας στην εταιρεία Κλίμης στη Λάρισα και βγείτε κερδισμένοι. Πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Αθήνας. Τηλέφωνο 2410 619 259. Επιστρέψαμε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Για όσους ανοίξατε τους δέκτες σας τώρα, καλεσμένη μας σήμερα στην εκπομπή είναι η κυρία Μαρίνα Χρυσοβελόνη, υποψήφια βουλευτής με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Μαγνησίας. Συζητήσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κυρία Χρυσοβελόνη. Να συνεχίσω όμως τα ερωτήματα, γιατί έχω ετοιμάσει αρκετά σημαντικά ακόμη να ακούσουμε. Και θα αναφερθούμε λίγο στα οικονομικά θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες για αυτές τις εκλογές. Και ένα μεγάλο μέρος πέφτει στους νέους σε αυτές τις εκλογές. Και θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο στους νέους για το τι έχει η παράταξή σας να προσφέρει στους νέους. Και πριν πούμε για τους νέους, θέλω να πω το εξής, ότι αν θέλετε είναι και μια έκκληση προς τους πολίτες, να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές. Να μην υπάρχει αποχή δηλαδή, να έτσι. Να μην υπάρχει αποχή. Το δικαίωμα του να ψηφίζει κανείς είναι κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα. Πρέπει να το ασκήσουν. Γιατί, α μην ξεχνούμε, έχουμε την κυβέρνηση που εμείς επιλέγουμε. Άρα λοιπόν η αποχή, γιατί πολλές φορές διακινούνται και λάθος σενάρια για την αποχή, δεν ευνοεί, απλώς είναι χαμένη ψήφος, δηλαδή χαμένη επιλογή. Χαμένη επιλογή, ψήφος, μάλιστα. Είναι χαμένη επιλογή. Τώρα, όσον αφορά στους νέους μας, εκεί αυτό που έχουμε να υποσχεθούμε και που, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας εντάξει, είναι ότι οι νέοι, καταρχήν, θα πρέπει να τους πείσουμε ότι εμείς έχουμε την άλλη πρόταση, την άλλη λύση, έτσι ώστε να μείνουν στην Ελλάδα, γιατί βλέπετε, πολλοί νέοι φεύγουν από την Ελλάδα, απελπισμένοι. Ανέκαθεν ίσχυε αυτό. Τώρα όμως είναι στο μέγιστο βαθμό και πηγαίνουν στο εξωτερικό, όπου διαπρέπουν βεβαίως. Παντού έτσι διαπρέπουν οι Έλληνες. Λοιπόν, άρα τι χρειάζονται οι νέοι μας. Χρειάζονται καταρχήν να ξέρουν ότι θα μπορούν να βρουν δουλειά. Άρα να αντιμετωπιστεί το θέμα της ανεργίας. Μόνιμη δουλειά.
όχι δουλειά μέσω προγραμμάτων 8 μήνων, όπου έχω δει πηγαίνοντας σε δημόσιες υπηρεσίες πολλούς ανθρώπους που απασχολούνται με τα λεγόμενα οκτάμινα, που οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε καθεστώς ανασφάλειας και θα σας έλεγα και εργασιακής ομοιρίας. Όχι. Άρα λοιπόν, δουλειά, ότι θα έχουν έναν αξιοπρεπή μισθό, ο οποίος είναι στα επίπεδα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Ο ευρωπαϊκός μισθός που λέμε δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ισχύει τώρα. Επίσης, ότι η εργασία την οποία θα προσφέρουν θα είναι μια αξιοπρεπής εργασία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέμε ότι εμείς θα επαναλειτουργήσουμε τον ΣΕΠΕ. Θα ξαναισχύσουν πάλι οι συλλογικές συμβάσεις, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, βλέπετε ότι τώρα υπάρχει ένα καθεστώς στην εργασία που κανείς μπορεί να απολύσει, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο, καν λόγος. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα πολύ μεγάλης ανασφάλειας προς τους νέους και βεβαίως και αποστροφής προς το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν, εμείς μέσα από το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε, θα πρέπει να τους πείσουμε, όχι να τους παραπλανήσουμε, να τους πείσουμε γιατί έχουμε πρόγραμμα, ότι υπάρχει η άλλη λύση, υπάρχει διαφορετική επιλογή που θα τους κάνει να έχουν αξιοπρεπή εργασία, αξιοπρεπή μισθό και ότι γι' αυτό το λόγο αξίζει να μένουν στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, η οποία νομίζω ότι δικαιούται να έχει το καλύτερο υλικό που οι νέοι είναι, γιατί οι νέοι είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Βέβαια. Και οι νέοι μας είναι και ιδιαίτερα, να το πω έτσι, προβληματισμένοι, καθώς έρχονται και αυτοί μέσα από την περίοδο αυτή της λιτότητας, της οικονομικής κρίσης, όλων αυτών των προβλημάτων που έχει και επίσης, περάσει. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, και τους νέους πρέπει να τους εξασφαλίσεις καλές σπουδές. Ναι, αυτό θα έλεγα, το ότι δηλαδή, έχουν εστιάσει οι νέοι μας ακριβώς, σε αυτό. Ναι. Δεν μιλάω μόνο στο επίπεδο της φοίτησης στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν και άλλες επιλογές, ας πούμε, που μπορούν να ακολουθήσουν οι νέοι. Τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία να μην πληρώνονται, να μην χρειάζεται να πληρώνουν οι γονείς τους για να μπορέσουν να τα ακολουθήσουν. Να υπάρχει δυνατότητα φοιτητικής εστίασης και ειδικής μέρημνας για τους φοιτητές μας. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας για την παιδεία. Δηλαδή, αν το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα όχι μόνο κοστολογημένο απολύτως, αλλά αγγίζει κάθε κατηγορία πολίτη, όλες τις ηλικίες. Και πιστεύω ότι και οι επισκέψεις σας που κάνετε διαζώσεις, όπως μας είπατε πριν, είναι σε πολλά σημεία και με νέους, έτσι. Με νέους και με πολύ χαρά βλέπω ότι οι νέοι, οι οποίοι βεβαίως μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών εξοργίστηκαν πραγματικά και κατάλαβαν το πόσο λάθος, ας πούμε, ήταν οι πολιτικές της κυβέρνησης και στο κομμάτι του συγκεκριμένο, τώρα λένε όλοι ότι όχι, τώρα θα ψηφίσουμε και τελείωσαν τα αστεία. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Βέβαια είναι κρίμα που, ξέρετε, όλο αυτό προέκυψε μέσα από μια τραγωδία. Πραγματικά. Είναι, το έχουμε ζήσει και εδώ, όπως είπατε, εδώ στη Λάρισα, μας πήρε πάρα πολύ καιρό. Όχι για να το ξεχάσουμε, αυτό δεν ξεχνιέται. Να πείτε, απλά να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι κάτι που, και κλείνουμε εδώ, γιατί δεν θέλω, ακόμα είναι πολύ νωρίς να μπούμε. Βέβαια. Τιμώντας αυτούς τους ανθρώπους, ακριβώς, δεν πρέπει να πούμε τίποτα πάντως, περισσότερο. Απλώς ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να μην έχει συμβεί. Συνηθίζεται έτσι προεκλογικά πάντα να βγαίνουν στην επικαιρότητα διάφορα έτσι θέματα και πρόσφατα προέκυψε και ένα θέμα αυτό της υπόθεσης με τον κύριο Γεωργούλη. Ναι. Θα ήθελα λίγο την τοποθέτησή σας, κυρία Χρυσοβελόνη. Αυτό που λέω ότι πρέπει να πέσει άπλωτο φως στην υπόθεση, να μην υπάρχουν σκιές. Τόσο εγώ προσωπικά, όσο μάλλον όταν υπήρξα και υφυπουργός με αρμοδιότητα την ισότητα, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γενικότερα, είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε μορφή βίας, κακοποίησης, σεξουαλικής παρενόχλησης ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, γι' αυτό λέμε ότι είμαστε κάθετοι σε αυτό. Νομίζω ότι ως κόμμα επιδείξαμε, όπως οφείλαμε να πράξουμε, πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Δηλαδή, ετέθη εκτός ευρωομάδος, εκτός κόμματος, σαφέστατα και στηρίζουμε
Το γεγονός ότι πρέπει να γίνει άρση της ασθενείας του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Γιατί πρέπει να, νομίζω ότι και ο ίδιος θα θέλει να διερευνηθεί η υπόθεση και μάλιστα λέμε ότι πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Από την άλλη όμως πλευρά, δεν θα ήταν σωστό, θα ήταν μεγάλο λάθος, να πέσει το συγκεκριμένο θέμα στο κομμάτι της πολιτικής και κομματικής αντιπαράθεσης. Έχει συμβεί βέβαια, τα... ναι. Έχει συμβεί. Δυστυχώς, δημοσιοποιήθηκε το όνομα της φερόμενης ως παθούσας και λέω φερόμενης, αν θέλετε, και λόγω δικηγορικής ιδιότητας, αν κάτι δεν εξιχνιαστεί πλήρως, δεν μπορούμε να μιλούμε, λέμε φερόμενης. Βεβαίως, ακριβώς έτσι είναι, η ορολογία βέβαια. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο εμείς αντιδράσαμε είναι εκ διαμέτρου αντίθετος με τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιδράσει η Νέα Δημοκρατία και στην περίπτωση του κυρίου Λιγνάδη, που υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εξέλιξη, αν θέλετε ακόμα και στο επίπεδο της έρευνας στο σπίτι του κτλ. Και σε διάφορες άλλες υποθέσεις, διότι εμείς ακριβώς θεωρούμε, και αν θέλετε αυτό είναι το μότο της προεκλογικής μας καμπάνιας, όταν λέμε δικαιοσύνη παντού, εννοούμε σε όλους τους τομείς και βεβαίως να απονέμεται ταχεία και γρήγορη δικαιοσύνη. Ακόμη και αναφορά άτομο που συμπεριλαμβάνεται στην παράταξη του. Για τον οποιονδήποτε. Άλιστα. Δεν το συζητώ, εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Είμαστε σε αυτά κάθετα αντίθετοι. Κύριε Χρυσοβελόνη, να γυρίσουμε λίγο στο θέμα αυτό έτσι που θίξαμε στην αρχή και έχω πραγματικά έτσι λίγο μια περιέργεια να μου πείτε τι ακούτε από το στενό οικογενειακό σας περιβάλλον ασκώντας όλη αυτή τη δραστηριότητα, την πολιτική, κοινωνική που μας περιγράψατε. Σας καταλογίζουν έτσι λάθη, σας καταλογίζουν ίσως κάποιες προκαταλήψεις. Κοιτάξτε να δείτε, το περιβάλλον μου καταρχήν το οικογενειακό, ο σύζυγός μου, τα παιδιά μου, στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια, ο καθένας στο δικό του τομέα και όπως μπορεί. Όλοι συντελούν. Τα παιδιά στο γραφείο, ο σύζυγός μου, ο οποίος είναι ο κυματοδράστης, βεβαίως και μου ασκούν κριτική, όταν πρέπει να ασκήσουν κριτική. Βεβαίως και γίνεται διάλογος, υπάρχει και αντιπαράθεση και η κριτική πολλές φορές είναι και έντονη, ιδιαίτερα από το σύζυγό με τον οποίο και ζούμε μαζί. Μπορεί τη στιγμή που γίνεται η κριτική λιγάκι αυτό να με τεντώνει, να με τσιτώνει, αλλά πάντοτε όμως, στη συνέχεια, όταν ηρεμώ, σκέφτομαι, το αναλύω και τις περισσότερες φορές λέω ναι, έχουν δίκιο και προσπαθώ μετά να ακολουθήσω τις συμβουλές, τις υποδείξεις, τις οποίες μου έχουν δώσει. Γιατί ξέρετε, αυτές οι συμβουλές είναι συμβουλές που δίνονται με αγάπη. Βέβαια. Με ενδιαφέρον. Το οικείο περιβάλλον, έτσι. Οι δικοί μας άνθρωποι πάντα θέλουν ακριβώς το καλό μας. Θέλουν το καλό μας. Και εντάξει, ανάλογα με το πώς αντιδρά ο καθένας, εντάξει, μπορεί να, πώς το λένε, λίγο να με ξενήσουν, λίγο να πανικοβληθώ. Οφείλω να πω ότι πολλές φορές υπήρξε και άδικη μαζί τους και σκληρή, θα έλεγα. Κι εγώ, αντιδρώντας. Αλλά εντάξει, αυτά ξεπερνιούνται. Ξεπερνιούνται. Έχετε την αίσθηση ότι έχετε λείψει από τα παιδιά σας? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ άρχισα να ασχολούμαι και με την αυτοδιοίκηση και με την κεντρική πολιτική σκηνή όταν πλέον τα παιδιά μου είχαν πάει στο πανεπιστήμιο. Όσο τα παιδιά ήταν μικρά, η μοναδική μου ενασχόληση ήταν η δουλειά μου και τα παιδιά. Ξεκάθαρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Δεν υπήρχε στη ζωή μου, δεν υπήρχε δικαίωμα για μένα. Πάνω απ' όλα ήταν τα παιδιά, υποχρέωση των παιδιών, να μεγαλώσουν σωστά, να διαπαιδαγωγηθούν σωστά. Άρχισα να λέω τη λέξη δικαίωμα όταν τα παιδιά πλέον πήγαν στο πανεπιστήμιο, μετά παντρευτήκαν, κάναν τις οικογένειές τους και μετά. Ναι. Όμως, να πω ότι εμένα μου λείπουν πάρα πολύ, για τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, τα εγγόνια μου. Ναι. Και πολλές φορές έχω και τύψεις. Παρόλα αυτά, προσπαθώ όταν έχω λίγο χρόνο, τα Σαββατοκύριακα, οποτεδήποτε έχω χρόνο, να είμαι κοντά τους. Και προσπαθώ αυτός ο λίγος χρόνος να είναι παραγωγικός. Και ποιοτικός, οπότε ναι, συμπληρώνεται αρκετά κενά, πιστεύω. Ακριβώς. Τελειώνοντας αυτή την ωραία συζήτηση, κυρία Χρυσοβελόνη, θα ήθελα να σας κάνω έτσι μία πολύ προσωπική ερώτηση που έχει να κάνει με την προσωπικότητά σας και για ποιο λόγο
ένας πολίτης που σας ακούει αυτή τη στιγμή να σας ψηφίσει στις εκλογές που περιμένουμε και να είστε μετά την 21η Μαΐου βουλευτής στο νομό Μαγνησίας. Κοιτάξτε να δείτε, αισθάνομαι λίγο άβολα να μιλήσω για τον εαυτό μου. Νομίζω αυτό όμως που πρέπει να το πείτε, ναι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαι σίγουρη και αυτό το βλέπω κιόλας, ότι οι συμπολίτες μου στη Μαγνησία θα αξιολογήσουν το γεγονός ότι, αν μη τι άλλο, όλα αυτά τα χρόνια που είχα κάποιο θεσμικό ρόλο, είτε μέσα από την αυτοδιοίκηση, είτε ως βουλευτής, είτε ως υφυπουργός κτλ., κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσω να είμαι χρήσιμη στον τόπο μου, όταν ήμουν υφυπουργός χρήσιμη σε όλη την Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες, και να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να διευκολύνω την καθημερινότητά τους, να λύσω προβλήματα, να λύσω προβλήματα του τόπου. Προσπάθησα, δηλαδή το μόνιμο άγχος μου ήταν να μην αφήσω κάτι που να μην του δώσω τη δέουσα προσοχή και σημασία και να είμαι χρήσιμη. Θεωρώ λοιπόν ότι εάν μου δώσει ο Λαός της Μαγνησίας την εντολή αυτή, που θα είναι τεράστια τιμή για μένα, θα έχω τη δυνατότητα να κάνω πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις. Γιατί όταν δεν είσαι βουλευτής, δεν είσαι υφυπουργός, περιορίζεσαι στο να κάνεις, ας πούμε, μία παρατήρηση, να κάνεις μία κρίση, μέχρι εκεί όμως. Δεν μπορείς να ασκείς παρεμβάσεις, δεν μπορείς να είσαι ουσιαστική, ούτε για τους πολίτες, ούτε για τον τόπο σου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι έχω τη διάθεση και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και αυτά τα 4 χρόνια από το 19, από τις εκλογές του 19 μέχρι τώρα δεν σταμάτησα λεπτό να ασχολούμαι με τα κοινά, με τον κόσμο, με τον τόπο μου, αλλά χωρίς να μπορώ να παρέμβω ουσιαστικά, προσπάθησα ό,τι περνούσε από το χέρι μου να κάνω. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μου δοθεί αυτή η ευκαιρία έτσι ώστε να μπορέσω να κάνω πράγματα πιο ουσιαστικά. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές το να θέλεις και να είσαι θεατής είναι κουραστικό και για σένα τον ίδιο. Η εκπομπή μας σας εύχεται καλή επιτυχία και πάλι. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σύντομα πάλι μαζί σε αυτή την εκπομπή, έχοντας ετοιμάσει μια συγκεκριμένη θεματολογία λίγο πριν τις εκλογές. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την πολύ σημαντική συζήτηση που ακούσαν οι τηλεθεατές μας. Έτσι, ακριβώς. Και βεβαίως θα τα ξαναπούμε προς το τέλος αυτής της προεκλογικής περίοδου, η οποία πλέον τώρα είναι και πάρα πολύ σύντομη. Μιλάμε πολύ για ένα σύντομη, μήνα. Για πολύ σύντομη. Και ναι. Εύχομαι και σε εσάς δύναμη, αντοχή και υπομονή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας τηλεθεατές, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα. Για όσους θέλουν να δουν τα βίντεό μας σε επανάληψη, μπορείτε να τα δείτε τόσο στη σελίδα μας στο Facebook, όσο και στο κανάλι μας στο YouTube. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό βράδυ.